Για τον ρόλο της Ελλάδας στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ μίλησε η βοηθός υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Έρικα Όλσον εν ώψη της επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Όπως ανέφερε η Αμερικανίδα υφυπουργός, η κρίση στην Ουκρανία καθιστά ακόμα πιο σημαντικές τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και αποδεικνύει το πόσο απαραίτητη σύμμαχος είναι η Ελλάδα. Η κυρία Όλσον αναγνώρισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα ιστορικά υψηλό επίπεδο, μία εκτίμηση, η οποία αποτελεί πλέον κοινό παρανομαστή στις δηλώσεις των διαφόρων Αμερικανών αξιωματούχων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού αποτελεί μια ευκαιρία για να σχεδιαστούν μελλοντικές κινήσεις που θα οδηγήσουν ακόμα περισσότερο στην ενίσχυση της συνεργασίας. Όπως εξήγησε η κυρία Όλσον, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια πολύ ισχυρή φιλία και εταιρική σχέση. Και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα για τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο και την ιστορική ομιλία που θα κάνει στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή που μπορεί να απονείμει το νομοθετικό μας σώμα σε έναν ξένο ηγέτη και αποτελεί απόδειξη της τεράστιας δικοματικής υποστήριξης που υπάρχει για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η δημοκρατία και το μήνυμα της δημοκρατίας είναι πιο σημαντικά από ό,τι ήταν ποτέ και κανείς δεν πιστεύω ότι είναι πιο κατάλληλος να μιλήσει για τη δημοκρατία από την Ελλάδα, η οποία είναι το σπίτι της σύγχρονης δημοκρατίας. Και ελπίζω ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη εδώ θα είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε πραγματικά αυτές τις κοινές αξίες τη στιγμή που ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν εισβάλλει στην Ουκρανία, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.